Από τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλησμού της Τουρκίας βρίσκεται στα κατεχόμενα για την υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου με το κατοχικό καθεστώς. Πάμε στο Στανά στην περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον Ιάκωβο. Ιάκωβο, σε χαιρετώ. Λοιπόν, γεια σου Κάτια. Δεν ξέρω αν αυτή η πανηγυρική φιέστα θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά λόγω και του καιρού. Αντιλαμβάνεσαι σήμερα. Άρχισε λίγο, σταματάει. Ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Νομίζω πως θα χαλάσει τα σχέδια του κατοχικού καθεστώτος. Τα πράγματα έχουν ως είπες. Να σου πω πως τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ ήταν 28 Δεκεμβρίου. Είχαμε την πληροφορία πως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εδώ. Μπήκε και η περίφραξη και όπως θα δείτε πίσω μου, πλέον όλα είναι έτοιμα με η βοήθεια του κινηματογραφιστή μας του του Παρσάν. Θα δούμε, έχουν τοποθετηθεί και στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου τα σημαίακια του κόρνερ, τα κόκκινα και στο βάθος Ιόν δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τους κυρίους προφανώς. Κοστούμαρισμένοι κάποιοι κυρίοι περπατούν και κάνουν ένα έλεγχο εκεί. Προφανώς και είναι αρμόδιοι του ψευδοκράτους σε θέματα νεολαίας. Ο τελικός έλεγχος είχε γίνει προημερών την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, από τους αρμοδίους, οι οποίοι εξέφρασαν μάλιστα την ικανοποίησή τους για την τάχιστη ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αποτελεί άλλο ένα βήμα αναβάθμισης της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, όπως είπαμε. Να υπενθυμίσουμε πως η ανάπλαση του γηπέδου αυτού εντάσσεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συνεργασίας που υπέγραψαν τον περασμένο Ιούνιο στην Άγκυρα, κατοχικό καθεστώς και Τουρκία, για την αναβάθμιση και την δημιουργία νέων χώρων αθλητισμού στα κατεχόμενα. Το γήπεδο εδώ της Τσεντίνκα, για μια σπουδαία ιστορία για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, εδώ να υπενθυμίσουμε πως έπαιξαν και τουρκικές ομάδες, φιλοξενήθηκαν όπως η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατασαράι, έχει διαστάσεις 52x98. Και ο σκοπός της λειτουργίας του πλέον θα είναι για τις προπονήσεις της τουρκοκυπριακής ομάδας, αλλά όπως αναφερθήκε προχθές, και για όσα σχολεία λειτουργούν στα κατεχόμενα και επιθυμούν εδώ να κάνουν τις προπονήσεις τους οι ομάδες των σχολείων. Διάκοπε τώρα στα πλάνα μας εμείς. Ναι, βλέπουμε και κερκίδες. Ναι. Θα συζητήσουμε την άλλη φορά. Έχει κερκίδες. Ναι. Θυμάσαι, υπάρχουν οι κερκίδες με τις οποίες είχε γίνει και μια συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Οι κερκίδες αυτές βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον χώρο που βρισκόμαστε, λίγο παρακάτω, πίσω από το Δημαρχείο της Κερίνιας. Εκεί χθες συνεργεία του Τουρκοκυπριακού Δήμου Λευκωσίας, του τουρκικού Δήμου Λευκωσίας, έκαναν κάποιες εργασίες καθαρισμού και όπως μαθαίνουμε τα Ηνωμένα Έθνη παρενέβησαν και τους ανάγκασαν να φύγουν από τον χώρο, καθώς αυτά είναι ουσιαστικά προέκταση του προμαχώνα εδώ στις ελεύθερες πλευρές. Εάν θα υπάρξει φιλοξενία κόσμου, αυτό είναι ένα ερωτηματικό μέσα στα πολλά άλλα ερωτηματικά που υπάρχουν. Και αν θέλετε, μπορούμε να δούμε ακόμα ένα για το πώς θα γίνεται η πρόσβαση κάτι εδώ στο γήπεδο. Γιατί για όσους δεν ξέρουν την περιοχή, να πούμε, εμείς περάσαμε πριν από λίγα λεπτά από το οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Βρισκόμαστε μέσα στην νεκρή ζώνη και ακολούθως υπάρχει μία απόσταση που πρέπει να διανύσουμε γύρω στα 2-3 λεπτά με τα πόδια προκειμένου να φτάσουμε στον χώρο που μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο πριν να περάσουμε στα κατεχόμενα. Τώρα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας του Γιον Παρσάν γυρίζει η κάμερα, θα δείτε τα τείχη προς τα κατεχόμενα. Εκεί, σε εκείνο το σημείο ακριβώς που βλέπετε, υπάρχει μία σκάλα. Από το σημείο που βρισκόμαστε μπορεί να μην είναι ορατή. Να. Ωστόσο, οι πληροφορίες που μας έρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά είναι πως οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές θα κατεβαίνουν από αυτήν τη σκάλα κάτω και θα εισέρχονται στον χώρο της προπόνησης. Και εδώ είναι ένα ερώτημα. Δεν θα περνάνε από τον έλεγχο τουλάχιστον της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους, επιδεικνύοντας ταυτότητα προκειμένου να περάσουν στον χώρο εδώ? Το απόγευμα, όταν ο Τούρκος Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας θα έρθει για τα εγκαίνια, από πού θα πάει? Θα περάσει από το οδόφραγμα κανονικά, από το σημείο ελέγχου εκεί στα κατεχόμενα, ή θα κατέβει από την σκάλα? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τώρα απέναντι βλέπω και ένα περιπολικό της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους. Εμείς στο μεταξύ, Άκοβε, βλέπουμε και μέλη της δύναμης της UNFICIP εκεί πίσω σου. Δεν ξέρω τι επιτηρούν αυτοί. Κάτι είναι έντονη παρουσία σήμερα. Δύο φορές μάλιστα ένας κυανόκρανος έφτασε εδώ για να μας παρακαλέσει να μην παίρνουμε πλάνα από την περιοχή εντός της νεκρής ζώνης, καθώς αυτό απαγορεύεται. Να σου πω πως, όπως έχουμε ενημερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, το απόγευμα, το μεσημέρι ουσιαστικά στις 2:45, όταν θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Τούρκο Υπουργό, θα απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος οποιοδήποτε τηλεοπτικού συνεργείου, είτε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, είτε από την τουρκοκυπριακή, στην περιοχή όπου βρίσκεται
το γήπεδο. Να πούμε πως ο Τούρκος Υπουργός, ο Μεχμέτ Κασάπογλου, βρίσκεται στην Κύπρο καθώς αυτή τη στιγμή υπογράφεται ένα μνημόνιο υποστήριξης του τουρκικού αθλητισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά θα παρέχουν υποτροφίες σε Τούρκους, τουρκοκύπριους αθλητές προκειμένου να σπουδάσουν στα τουρκικά πανεπιστήμια αλλά και σε πανεπιστήμια που έχουν ως έδρα τους το ψευδοκράτος. Ανάμεσα στα πολλά έργα που είχαν συμφωνηθεί τότε τον Ιούνιο στην Άγκυρα, ένα από αυτό είναι και το γήπεδο Ταξίμ, εδώ στην Εκριζώνη, είναι και η δημιουργία κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο γυμνάσιο Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, δίπλα ακριβώς από το Δημοτικό Σχολείο του Ριζοκαρπάσου, το ελληνικό. Θα δημιουργηθεί ακόμη ένα γήπεδο ποδοσφαίρου του ομίλου της Τραπεζούντας στο κατεχόμενο Τρίκομο και τέλος ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αχερή του. Μάλιστα. Και επειδή, όπως είδαμε, χθες βράδυ κυκλοφόρησε και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την UNFICIP, να πούμε πως στην 27η παράγραφο γίνεται ειδική αναφορά στο γήπεδο Ταξίμ εδώ της Τσεντίνκαγια. Και λέει πως σε σχέση με την ανακαίνιση του γήπεδου ποδοσφαίρου από τους Τουρκοκύπριους, βρέθηκε λύση για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση στην νεκρή ζώνη δεν θα αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο. Κάτι που η δική μας πλευρά απορρίπτει, καθώς όπως είδαμε έχει μπει εδώ και η περιφραξή. Θυμόμαστε και τον Γενικό Διευθυντή πως όρος της Λευκωσίας είναι πως δεν μπορεί εντός της νεκρής ζώνης να περιφράσεται οποιαδήποτε περιοχή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε. Ναι. Τώρα κλείνοντας, Ιάκωβε, βλέπω και το γήπεδο. Αυτή η μπογιά, η σήμανση, η άσπρη, δεν είναι μέσα. Το βλέπεις και εσύ, είναι, δεν βλέπω καλά εδώ. Δεν είναι καλά, έχει φύγει μισή στο κέντρο. Μπορεί σε ένα σημείο όντως να μην έχει. Σε κάθε περίπτωση. Ξέρω, ναι, είναι μεσοδότη, εκεί η μπογιά. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ναι, Ιάκωβε. Τώρα συζητάμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του